Σήμερα είναι το 11ο σέρβις. Από το επόμενο σέρβις θα αλλάξουμε ορισμένα πιάτα από το μενού. Σήμερα, όπως βλέπετε, πάλι η κόκκινη ομάδα είναι με αρκετά άτομα λιγότερα. Θέλω να κάνετε όπως την άλλη φορά. Να σκεφτείτε, να ψηφίσετε ποιο άτομο θέλετε να μετακομίσει στην κόκκινη ομάδα. Εντάξει? Yes, sir. Περιμένω. Παιδιά, μην κολλησιεργούμε. Το έχουμε αποφασίσει. Ιωάννα, έλα κοντά. Έλα κοντά, δεν έχει σημασία. Έχει κανείς διαφωνία? Αφού αποφασίσατε, δεν ξέρω. Δεν συμφωνείς εσύ? Δεν ξέρω τι αποφασίσατε, ρε φίλε. Έχουμε πει ότι θα. Θα πάει αυτή η φορά πάει Ιωάννα. Οκ, okay, Ιωάννα. Τα έχετε πει. Δεν τα έχουμε πει. Έχετε, όχι έχουμε. Ιωάννα πήγαινε από εκεί. Δεν συμφωνείς? Όχι, έχετε, όχι έχουμε. Συμφωνώ. Μαζί, ομάδα. Γιώργο, συμφωνείς? Εσύ συμφωνείς? Εσύ συμφωνείς? Και εγώ συμφωνώ. Καλή τύχη, Ιωάννα. Γεια σου, Ιωάννα, καλή τύχη. Αποφασίσαμε. Πού πας, έλα εδώ, κάτσε εδώ, κάτσε μαζί μας. Με συνοπτικές διαδικασίες, λοιπόν, δημοκρατικά τελείως. Ναι, έτσι. Πήγες απέναντι. Ναι. Καλή τύχη. Ευχαριστώ πολύ. Σ' αρέσει? Δεν έχω πρόβλημα. Την προηγούμενη φορά είχες πει ότι είχες πρόβλημα. Ναι, ναι. Άρα, τώρα τι δεν άλλαξε? Έχω πρόβλημα. Τι άλλαξε? Δεν ξέρω τι άλλαξε, δεν έχει σημασία πλέον. Ιωάννα. Γαρνιτούρα. Πάσο. Πάσο. Και γαρνιτούρες, βέβαια, Άρα, κάνεις προετοιμασία και στο πάσο είσαι εσύ. Είμαστε καλά? Πολύ καλά. Για να είσαι εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα. Έχετε 2 ώρες. Καλή αρχή. Πολύ ωραίο ζεμαράκι. Αλήθεια. Ας το κάτω, ας το. Κοίτα, αφού είναι έτσι, εδώ, που σκονίζεις καλά. Εδώ σου ζητάει λίγο. Πιάστο λίγο να δεις. Ναι, να το βλέπω, είναι λίγο κάπου, κάπου. Ναι, ναι. Του ρίχνεις έτσι. Το τεντώνεις λίγο με το χέρι σου, να μην σου κάνεις τις ακίσεις. Λίγο. Και τώρα, άμα θα το κάνω σωστά, θα με αδικαιολογήσει. Κατάλαβε. Ναι, 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 ναι. Παρόλο που τα ζυμαρικά τα πάω μπάλα, στη μηχανή τα βάζω κάπως σαν το. Δεν ξέρω πώς. Βγαίνει ωραίο, ναι, μεν. Αλλά ίσως σεφ έχει ένα χέρι, ρε φίλε. Αυτό, άμα το ξαναβγάλετε μαύρο, όπως το βγάζετε, θα το πετάξω. Ναι, δεν το βγάλα μαύρο, δεν το έχω μαύρο. Αυτό δεν θα γίνει μαύρο. Όχι, γιατί να γίνει μαύρο. Αφού είσαι και μαύρο, η μελιτζάνα. Η μελιτζάνα, λέω, η αγκινάρα. Εύχομαι να είναι όλα καλά, γιατί δεν θα το μου πετάξει τίποτα σήμερα. Άμα σκουπίσει τον υδρότα σου πάλι, θα είναι όλα τέλεια. Κανένα να μου τα κάνει όλα αλμυρά, Ιδρώνα, τι να κάνω, είπαμε, είμαι καυτός άντρας και είμαι και fit. Γίνεται, δεν γίνεται, όσο έρχεσαι δίπλα μου. Την προλάβουμε την προετοιμασία σήμερα. Πού είστε? Την προλάβουμε. Αχ, Παναγία, με τρόμαξες. Θα την προλάβουμε την προετοιμασία. Σου μιλάει κάποιος άλλο? Όχι, απλά έχω ένταση. Γιατί φωνάζεις, καλέ. Έχω ένταση. Με τρομάζεις? Ναι, συγγνώμη. Καλά, συγγνώμη, παιδιά, ποιος δουλεύει εδώ? Εγώ. Μάζεψε τα παιδιά μου, κοίταξε, είναι σαν χωματερή. Βγάλε αυτό το που έχει ασφαλίσει. Τα λεύρι εδώ, ζάχαρε. Η κουζίνα μας είναι τρισάθλια και ελεηνή. Δεν υπάρχει λάτζα. Η μία γούρνα είναι γεμάτη με άπλυτα. Η άλλη είναι μία βρώμικη λίμνη από λέπια και πεθαμένα υπολείμματα ψαριού. Και σε όλο αυτό το πράγμα που υπάρχει πρέπει εμείς να δουλέψουμε. Γιατί δεν μπορεί να το κάνεις με το χέρι? Ο σεφ δεν θέλει με το χέρι, δεν του αρέσει. Δεν το θέλουμε. Το θέλουμε. Τότε πάω πάσο. Και εμένα μου αρέσει με το χέρι, είναι πιο ωραία. Γιατί? Μ' αρέσει η κίνηση. Ποια κίνηση? Αυτή μου βάζουμε τα χέρια μέσα. Είναι πιο ωραία χειρονακτική εργασία. Τι να τραπώ, η ντροπή είναι. Δεν κάνω κάτι κακό. Δεν κάνω κάτι κακό. Εντάξει, Κωνσταντίνα, δεν είπα κάτι για τα καλαμάρια αμέσως να πεις ντροπή μου. Σιγά. Τι έκανα? Έβαλα χέρι στο καλαμάρι. Ρε κοπέλα, πού δουλεύουμε? Έχω ένα πανάκι στο χέρι και καθαρίζουμε. Κοίταξε εδώ. Κοίταξε εκεί που δουλεύει. Ξεκίνησε τα μανιτάρια και είναι ακόμα η προετοιμασία σου εκεί. Ούτε καθά. Πειράσε. Κοίταξε πώς είναι όλο. Αυτό ξεχάσατε. Κοίταξε από κάτω εκεί οι ντομάτες, κρεμμύδια, καρότα. Ναι, πάρ' τα πίσω, παιδί, σε κάνα 2 μέρες. Τέλος πάντων. Τα ξέχασα, σεφ. Ναι, ξέχασα. Και εγώ θα ξεχάσω. Το όνομά σου σε λίγο. Με λατρεύει. Τέλος. Ο σεφ Μποτρίνη τα βάζει μαζί μου γιατί. Γιατί. Η αλήθεια δεν μπορεί χωρίς εμένα. Θα πάθει κατάθλιψη όλη η ομάδα και θα κολλήσει κι αυτός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μαρίνα, ναι. Κοίταξε τι κάνεις. Έχουμε μια κουζίνα, δόξα τω Θεώ, που είναι τεράστια. Ναι. Έχει σε μια γωνία το ξύλο κοπείς, φτιάχνεις τις ταλιατέλες σου, τις κόβεις και τη βάζεις στη γωνία και τις σκεπάζεις για να μην ξεραίνονται. Η άλλη δουλεύει δίπλα σου εδώ και μισή ώρα και το έχει κάνει σαν κολοχανίο. Εγώ θα σας το κάνω μεταφορικά. Σηκώνεται μια γυναίκα από ένα κρεβάτι που έχει κάνει έρωτα. Φανταστείτε να σηκωθεί και να είναι διπλωμένα τα σεντόνια. Πόσο έρωτα να έκανε! Και φαντάσου μια γυναίκα που τα αφήνει στα σεντόνια. Για πείτε μου εσείς τι είναι καλύτερο. Σε 1 λεπτό πρέπει να μπει κόσμος μέσα. Και θα σας πω και κάτι. Όλες οι κατσαρόλες είναι εκεί. Ένας άνθρωπος σε 2,5 ώρες δεν αξιώθηκε να τις πάει στη λάτζα. Θέλω να δω πώς θα μαγειρέψετε. Εντάξει.
Πού να βρεθεί άνθρωπος για τη λάτζα, δεν έχουμε ανθρώπους να βγάλουν τα φαγητά για τη λάτζα, θα έχουμε.